Γιάννης Ιωαννίδης εκτελεί στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 και στέλνει το μάτς στην παράταση. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Γιατί ακόμα δεν έχει σφυρίξει όλιβε. Ο Φώτης Ιωαννίδης, άψογο πέναλτι. Τρόπο να γυρίζει, κερδίζει ο Πισάρο. Βγάζει προς τα έξω, ο Γαλανόπουλος. Ένα παιδί καλμένο από τα σπλάκνα της ΑΕΚ. Ένα παιδί που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμού στην καρδιά του και επιμένει. Και επιστρέφει, σκοράρει εδώ, στο Ζάγκρεμ. Σε μια από τις πιο δύσκολες, από τις πιο απαιτητικές, από τις πιο ιστορικές βραδιές για την ομάδα σε όλη της την πορεία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος, 2-1 η ΑΕΚ. Το 96 ο Μουκαρτζό το χάσε! Ο Αθανασιάδης το πιάσε ο Ακούνια στα σώματα! Και ο Αλβάνης και ο Αλσανιφάρ τον κυλιάζει ένα αφηγητικό με την πάσα του Αλβάνη για τον Λιβάη Γκαρσία! Τον οποίο τον ξέχασαν και ανεβαίνει τώρα ο Αλσανιφάρ και ο Σιμάνσκι στην περιοχή! Ο Γκαρσία γυρίζει 2-4! Τρομερό φινάλε στη Λάρισα στο 97! Η ΑΕΛ χάνει πέναλτι με τον Μουκαρτζό και στην κόντρα ο Σιμάνσκι 2-4 και λήξη του αγώνα! Τελεί ο Γκρέι, αποκλούει ο Τζολάκης και στη συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ήρωας για την ώρα, ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Δείτε πως διώχνει την μπάλα και στη συνέχεια μπλοκάρει μετά τις κόντρες. Πάτος απέναντι στον Φερμής, το πιάσε, ο Ρωμάνο διώχνει. Ο Πασάς χαμηλά, η Καβέλα στον Κοστόπο, ο Όλσεν θέλει να ελέγξει στα δίκτυα. 3-3, ο Παρτολίνης σκοράρει. 2 λεπτά πριν έκανε το πέναντι, ο Περβάτος δεν κατάφερε να κλειδώσει το τρίποντο για τον Πάο και ο Ιρακλής. Γιουνές, δύο φορές η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ο Τινίσιος με το έτσι θέλω ισοφαρίζει. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
το δοκάρι ο Γιουλιές, δοκάρι και γκολ! Απίθανα πράγματα από τον Τινίσιο! Αν είναι δυνατόν! Γερίνια στο 36 με πέναλτι και 20 λεπτό ισοφάρισε με τον Εμπίλα. Για να δούμε τώρα τον Κμέντσικ. Εκτελεί 2-1 ΠΑΟΚ στο 90 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πάει και πάει στο σκορ με τον Μίχαλ Κμέντσικ. Πάλι για τον Μάσα βγαίνει ως λίμπερο στυλ. Ο Μάσα στέλνει προς την αιστεία. Η μπάλα πάει προς τα δίκια και τελικά σώζει τον Λάβερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα που έχει γνώσει το χρονόμετρο, πράγμα ότι θα λιώσει προς την ίδια λήξη. Ο Τελάτερ σώσει τον Παναθηναϊκό, καθώς βγήκε ο στυλ από την αιστεία του και βλέπετε πώς αντέδρασαν και οι υπόλοιποι από την Μπράσα Στέρα. Το τρίτο, το τελευταίο λεπτό των Έξελ, Παπαδόπουλο. Κατάνε και τα μάτια από τον Ολυζατέμπερ, κατάνε το σούτι πάνω στα δίκτυα. Ο Παναθηναϊκός νικητής σε 2-1, διότι είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και βλέπετε τους πανηγυρισμούς. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό, απολύτως αληθινό αυτό το οποίο συνέβη. Είναι στα 9 μέτρα από την αιστεία του τερματοφύλακα του Καλανιά. Απευθεία στον Ταβρί στα δίκτυα! Απίστευτη εξέλιξη! 3-2 πόδι! Με τον Αβίνα εκδοχή σε φάουλ από πλάγια θέση με εκπληκτική ανατροπή, ένα μάτς που δεν τελειώνει ποτέ! Αυτό το παιχνίδι μένει στην ιστορία του τυπικού ποδοσφαίρου έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Έχουμε δει και έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, αλλά κάτι τέτοιο είναι πραγματικά απίστευτα όσα έχουν γίνει μέσα σε 45 συν 6 των καθυστερήσεων, 51 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Λαουή, νέα σέντρα, πέρασε η μπάλα, 2-1, 2-1, 2-1, γκολ Ολυμπιακός, ο Ελαραμπή κάνει τον αθείο, μες στο Λονδίνο, ξέρετε την Άρσεναλ, γκολ, απίστευτο. Βραζιλιάνος, ένα ακόμη γέμισμα, το σούτ του Αραούχο, η μπάλα out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 89. Η πιο σημαντική στο παιχνίδι για την Ένωση. Για η κεφαλιά, ο Κρίστινσον θα αποκρούσει και άλλη επέμβαση πάνω στη γραμμή, φεύγει η μπάλα. Το Βλάχο που γυρίζει κι άλλη κεφαλιά, ζητώντας μια απίστευτη επέμβαση για να κρατήσει το 2-1 στο 87. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ιγκλέσιας, δεν το πιστεύει. Με αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας Σάικ, δείτε εδώ τι έπιασε. Απίστευτη επέμβαση. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου. Ο Βίσκα απέναντι στον Σα. Ο Βόσνιος με 2 μέτρα φόρα. Έπεσε ο Σα και το έβγαλε. Κράτησε το 0 ο Πορτογάλος. Αλλά έρχεται στο πέναλτι. Τραβήθηκαν όλοι. Κανείς offside. Ναι, ο ιστορικός, ναι, ο Μαϊστόροβιτς, το κόλλιας μεγάλης νίκης, θα ερχόταν κάποτε, δεν μπορούσε να μην έρθει και ήρθε. Κάσπαρ, σύγχρεμα, τέλος, ο θρίαμβος του Πανιωνίου, στο Έρνστ Χάβελ Στάντιον, με τον κόλ του Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς.
ευκαιρία τώρα ο Αστέρας. Ιγκλέσιας σουτάρει. 3-2, απίθανο μάτς στην Τρίπολη. Στο κλείσιμο του παιχνιδιού ο Ιγκλέσιας βρίσκει τρόπο να βάλει το γκολ που δίνει τους 3 βαθμούς στον Αστέρα. Κυρία για τον Άρη, ο Τικινή σουτάρει κόντρα στα δίχτυα. 2-0. Ο Τικινή στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλη μια σέντρα Ολιβάγια, δεύτερη ευκαιρία και το κάνει τον γκολ Ολιβάγια. Απίθανη εξέλιξη το μάτς. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μάρκο Ολιβάγια. Πέρα για τον Λιβάγια, ο Λιβάγια για τον 2-2, το πλασέρ του Λιβάγια. 2-2. Προφανώς ο χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι τώρα, ο άνθρωπος που έστειλε το μάτι παράταση. Απόκρουση από το κουάμα και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ιδανικός αυτός και ένας Αστέρας σε κάθε περίπτωση. Το βεσίκι, το σούτερ από το Μάρτι, τα λεπτά, η περιοχή την έχει στο αριστερό. Έκανε την παράλληλη σέντρα. Ο Μπέρκ βάζει στο προβάδισμα τον Παναθηναϊκό. Εξάλλη πανηγυρισμή από τους φιλοξενούμενους. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της συμπλήρωσης της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ο Μπέρκ βάζει 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Φορτούνης και Κεφόρο τώρα. Η σέντρα, η κεφαλιά, από κοντά, γκολ, γκολ, στο 88! Την ευθύνη για να εκτελεί στο πέναντι. Ωραία, εκτελεί ο Κλέιμα την απόκρουση. Τονικά ο Κλέιμαν! Στην ονομασία, πάνε χώρο για αυτού, τον βρήκε 2-1! Το έβαλε ο Ασαριφάν της καθυστερήσης! Δευτερόλεπτα για να σφραγίσει ΑΕΚ την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League. Τι γίνεται, το 86 ήταν αυτή η φάση, το γόνι τώρα που άρχισε και κουτάξει και ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός άμεσα στο γόνι είναι, γόνι είναι ο Παναθηναϊκός, 3 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ.